Ο κύριος Γρηγόρης Γιωβάρας, από το πρώτο θέμα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Άγγελος Μόσκοβας από το ifmerida.gr. Έχετε φέρει ανταγωνιστικά site τώρα. Ναι, εντάξει, ανταγωνιστικά. Καλά, καλά όμως. Καλά. Καλημέρα, και καλούς συναδέλφους κυρίως. Καλώς ήρθατε. Είναι χαρά μας που είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου, δικηγόρος, πρώην πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΟΣΟΑ. Νυν πρόεδρος, κύριε Παπαϊωάννου, με συγχωρείτε. Άνθρωπος με μεγάλη διαδρομή στα δικαστήρια, πρέπει να πω, και έχει και μια ιδιότητα έξτρα, γι' αυτό ήρθε σήμερα εδώ ο κύριος Παπαϊωάννου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τον ελληνικό τύπο σε μια αυτεπάγγελτη δίωξη, γιατί εγγράφει για πρώτη φορά ως τέος ο βασιλιάς. Τότε, Κωνσταντίνος, μετά το δημοψήφισμα, ναι, εγγράφει ως τέος στις εφημερίδες. Αναγραφόταν ως τέος. Yeah. Και έκανε, κύριε Παπαϊωάννου, παρέμβαση εισαγγελία αυτεπάγγελτη. Άσκησε ποινική δίωξη ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιεί τον τίτλο και κακώς ανεφέρθηκε υπό τις εφημερίδες ως τέος. Διεξήχθη μια δίκη, ήρθανε πάρα πολλά. Ποια εφημερίδα ήταν, λένε, δηλαδή. Ελεύθερος Κόσμος. Ο Ελεύθερος Κόσμος το γράφει αυτό. Κωνσταντόπουλο. Του Κωνσταντόπουλου. Πώς έπρεπε να τον λένε, δηλαδή, κανονικά. Αφιζητήθηκε από το τότε κράτος. Ναι. Τότε κατάσταση αμφισβητήθηκε ότι αν πρέπει ή όχι να φέρει. Και το έλυσε το δικαστήριο το θέμα, μας δικαίωσε και είπε καλώς, διότι εφόσον είχε διατελέσει, δικαιούται να διατηρεί τον τίτλο του ΕΣΑΗ. Τον τίτλο του βασιλιά. Του τέως. Του τέως βασιλέως. Ο ελληνικός κόσμος τον ανέφερε ως τέως. Ως τέως. Τέως βασιλεύς. Τέως βασιλεύς. Και αυτό θεωρήθηκε. Τότε δηλαδή λέγανε ότι δεν πρέπει καθόλου να έχει τον τίτλο. Να λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος, τίποτα, ναι. Και έγινε το δικαστήριο με απόφαση και δικαιώθηκε. Πότε έγινε η δίκη περίπου? Τη δεκαετία του 80, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και τότε, επευκαιρία αυτής της υποθέσεως, είχα πάει για προσωπικούς λόγους στο Λονδίνο και με δέχτη ο μεγαλειότατος για να με ευχαριστήσει, γιατί υπεστήριξα αυτή την άποψη. Αυτή την άποψη. Ήταν νομικό σωστή, όπως αποδεικνύεται. Βέβαια, ναι. Αναντίστοιχη είχες πολιτικά στην εποχή, νομίζω, εκείνη την εποχή. Αναντίστοιχη στο κλίμα της εποχής, με την, ναι, έννοια ότι τότε η ιστορική μνήμη ήταν πολύ νοπή από αυτά που έγιναν και πρόσφατα, το 1965, ναι, ναι, και το 1967 από τις ενέργειες του του Γλίξμπουργκ. Και το υποψήφισμα του 1974. Και το 1974 που κρίθηκε έκτοτος. Και βεβαίως οι οπαδοί του Κωνσταντίνου και γενικώς οι θειασότες του στέματος και της βασιλείας, εν συνεχεία, δεν ήθελαν και το τέος. Όχι. Δεν το ήθελαν, όχι. Ήθελαν να τον λένε βασιλιά. Ναι. Βασιλιάς. Μια φορά βασιλιάς, πάντα βασιλιάς. Ναι. Ναι. Βέβαια, το τέος είναι στο τελευταίο, οπότε νομίζω ότι του πήγαινε. Δεν, ναι, είναι το θέμα το τελευταίο. Το θέμα είναι ότι ένας άπαξ και διατέλεσε ανώτατους άρχοντες, φαίνεται, δηλαδή οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων. Όταν φύγουν, δεν δικαιούνται να αναφέρονται ως τέος. Ναι, αλλά. Δηλαδή είναι σαν τη συνταγματική, κατοχύρωση του δάσους. Μια φορά δάσος, πάντα δάσος. Έτσι, ναι, και ο βασιλεύς, ας πούμε. Άπαξ φεύσης, πάντα το ψεύσης. Έχω μια άλλη. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου π.χ. παραμένει πρόεδρος επί τιμή, ξέρω εγώ, αλλά παραμένει και ο θεσμικός ρόλος της Προεδρίας. Ενώ η βασιλεία καταργήθηκε στην Ελλάδα. Αυτό είναι ζήτημα. Γιατί τα συνδέεται? Παραπέμπει σε ένα μελλοντικό ενδεχομένω. Κάτσε να ακούσουμε την νομική. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής για να μου λύσει, αν μπορεί, την απορία. Το κράτος απονέμει τιμές σε ποιον? Σε αυτόν που είχε και διατέλεσε σανότατο αξίωμα ή σε αυτόν που έχει προσφέρει υπηρεσίες στο κράτος? Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεξαν και οι δύο περιπτώσεις για να απονείμει τις ανάλογες τιμές στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί? Διότι και έχει τιμή στην Ελλάδα. Πρέπει να λέμε τα πράγματα. Ως Ολυμπιονίκης, λέτε. Εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να λέω οτιδήποτε είναι σύμφωνα με τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το Όταν σημείο... λέτε τίμησε την Ελλάδα, εννοείται ως Ολυμπιονίκης, φαντάζομαι. Ως Ολυμπιονίκης. Εντάξει, αυτό είναι απλό είναι αυτό. Όχι, δεν είναι απλό. Όταν ένα τραγουδιστή και όταν τιμάει. Ακριβώς, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τιμήθηκε ο Φλωράκης και γιατί τιμήθηκε ο Βαφιάδης. Αυτή τι προσέφερα στην Ελλάδα? Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι θέμα προσφοράς. Τιμάει το κράτος γιατί?
για ψηφοθυρικούς λόγους. Είναι λίγο διχαστικό όμως να μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή, γιατί τιμήθηκε αυτός, γιατί όχι ο άλλος. Και επίσης δεν είναι κακή στιγμή. Οι συμβολισμοί έχουν σημασία, ναι, κάθε φορά. Και αν οι τιμές οδηγούν στο να ενώνουν τον λαό, είναι στο να τον διχάζουν. Ναι. Καλός ή κακός, οι τιμές, για μένα καλός δεν έχει σημασία, η γνώμη μου. Στην περίπτωση του Φλωράκη που αναφέρατε, τότε ο ελληνικός λαός δεν προκλήθηκε κάποιος διχασμός, κάποια διχόνια. Αντιθέτως, στην περίπτωση του τέως βασιλιά, είτε το θέλουμε είτε διχόνια, όχι, ήταν ένα πρόσωπο γύρω από το οποίο και ένας θεσμός γύρω από τον οποίο δημιουργήθηκε τεράστια διχόνια και πολιτικές εκτροπές. Και κατά την προσωπική μου άποψη, να πω και εγώ την άποψή αυτό μου, είναι ο Φλωράκης είναι ένα πρόσωπο που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εθνική συμφιλίωση στη συνέχεια, κατά τη γνώμη μου, και με την παρουσία στην κοινοβουλευτική και με τη δράση του. Συμφωνεί, διαφωνεί κάποιος με την ιδεολογία της συγκεκριμένη? Μιλάμε για τις πράξεις. Εδώ μιλάμε. Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία πράξη του Φλωράκη είναι στο κοινοβούλιο όμως. Μην την ξεχνάμε τα προηγούμενα. Στο κοινοβούλιο. Έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, πέστε μου εσείς που είστε δημοσιογράφοι. Έχω διαβάσει ότι το τάγμα που πήραν από τη Μακρόνισε και το πήγανε στο Καρπενήσι να πολεμήσει, αποτελείται από πρώην κομμουνιστάς και τα λοιπά, τους φώναξε λέει εκεί και τους είπε ελάτε προς τα δω αδέλφια να πολεμήσουμε μαζί, και όταν φτάσανε τους καθάρισε. Αληθεύει ή όχι? Το έχετε ακούσει σε αυτό? Αληθεύει ότι ο Φλωράκης πήγε εξορία και βασανίστηκε? Από ποιον, ναι? Από τις... Μα τώρα εσείς ήταν το χαρίλα. Δεν μπορώ να το βάλω στο ζύγι το Φλωράκη τώρα. Κύριε Παπαϊωάννη, εδώ δεν ήρθαμε να πλακωθούμε. Έχεις μεγαλώσει και στα Χανιά τώρα και έχουμε γίνει πατριώτες. Λοιπόν, λέμε ελεύθερες απόψεις μας. Εδώ λοιπόν, ακούστε εδώ. Βλέπαμε πριν από λίγο καιρό το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ στην Αγγλία. Όλο αυτό το... Το μεγαλείο. Το μεγαλείο ήταν. Το θέμα ήταν ότι ο θρόνος, το στέμα στη Μεγάλη Βρετανία, ήταν πάντα σύμβολο ενότητας του βρετανικού λαού. Πλακωνόντουσαν οι πολιτικοί από κάτω, γινόταν γαμός, και αυτή ήταν από πάνω και ρία αναμένο λαμπάδα ότι παιδιά, πλακώσα, εγώ είμαι εδώ. Και ανεξάρτητα ποια στέμα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Ανεξάρτητα ποια παράταξη είναι η ουσία. Το στέμα στην Ελλάδα, δυστυχώς, ιστορικά, ίσως διότι αυτοί που το υπηρέτησαν με κάποιο τρόπο δεν είχαν, ας πούμε, την οξυδέρκεια και την αυτή. Λοιπόν, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έμπαινε μέσα σε δικαστικές. Δηλαδή δεν ήταν σήμα ενότητα. Ήταν με τη μία παράταξη, ήταν με την άλλη. Ο ρόλος της Φιλιντερίκης στο Σιμωρητό πόλεμο μπορεί να ξεχαστεί? Τώρα λέμε το 2023. Μα τώρα πάμε στο... Σιμωρητό πόλεμο τον λέτε το 2023. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Κώστας ο Ντάλτας. Η ιδεολογική πλευρά ήταν Σιμωρητό. Τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ντάλτα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Παϊωάννου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, άκουσα το διάλογό σας. Είμαι και λίγο μακριά, θα μου επιτρέψετε έτσι για δύο λεπτά. Μέχρι το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλες οι χώρες της Ευρώπης, εκτός από την Γαλλία, είχαν μοναρχίες, βασιλείες. Στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ηγήθηκαν βασιλείς, τσάροι, μονάρχες. Έγινε απίστευτο μακελιό και όσοι έχασαν, ξέπεσαν και του θρόνου τους. Έτσι, στη Γερμανία, στην Αυστρία, σε άλλες χώρες. Όσες μοναρχίες δεν γλίτωσαν από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξέπεσαν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι το 1915 η Ελλάδα, όχι σπουδαία πράγματα, ήταν, ας το πούμε, θετική η μοναρχία. Μία επισήμαση να κάνουμε, ότι αν δεν υπήρχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αυτό το θείο δώρο που έτυχε στην Ελλάδα, το 12, να στείλει το αυστηρό τηλεγράφημα «Εντέλεστε», επειδή ο Βούλγαρος ξάδελφος είχε παρακαλέσει τον Έλληνα ξάδελφο να μπουν πρώτοι στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως θα είχαν μπει πρώτοι οι Βούλγαροι στη Θεσσαλονίκη, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει σήμερα, ποιος ξέρει πώς θα είχε εξελιχθεί η ιστορία. Το 1915 ο Τσόρτσιλ έδινε την Κύπρο στην Ελλάδα, και φανταστείτε η Κύπρος να ήταν από το 1915 στην Ελλάδα, αρκεί να έμπαινε στον πόλεμο, όπου δεν είχε να παίξει σπουδαίο ρόλο. Περιπολίες έξω από τα Δαρδανέλια με το Αδέρφ και κάποια υποστηρικτικά σώματα στα μετόπιστε. Ο τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος, πρώην διάδοχος, έτσι, που τον είχε διατάξει ο Βενιζέλος να μπει στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν το ήθελε, ήθελε την ουδέτερη στάση, ήταν αυτό που λέμε ουδετερόφιλος, στην πραγματικότητα κριτική υποστήριξη της Γερμανίας, γιατί ήταν ανοιχτό στο Κάιρο. Ήρθε λοιπόν ο εθνικός διχασμός με τις δύο κυβερνήσεις,
Οι Βρετανοί ήδη είχαν χάσει στην Γκαλλίπολη, δεν υπήρχε κανένας λόγος εκεί να μας δώσουν την Κύπρο για κάτι που δεν κάναμε. Και φτάνουμε στο 1919-20 με τη συνθήκη των Σεβρών, των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Αυτό έγινε προσφυγικά παραπήγματα στην Νίκαια. Ο ακμάς, ο ελισμός της Μικράς Ασίας, επειδή η αντιβενιζελική παράταξη, η βασιλική, εν πάση περιπτώσει, με σύνθημα να γυρίσουν από το μέτωπο τα παιδιά μας, έχασε ο Βενιζέλος, έφυγε. Από το Ίκα, δε στην κόκκινη μιλιά. Ναι. Ναι, ναι. Έχασε ο Βενιζέλος, έφυγε, και αντί να γυρίζουν τα στρατεύματα, τα οποία είχαν εγκατασταθεί βέβαια στη μέτωπο. Ναι. Για ένα διάστημα που θα υπήρχε μία τόπο. Κώστα, αυτό είναι... Πού κατατείνεις. Μισό λεπτάκι. Να φτάσουμε στον Κωνσταντίνο, για να μην πω όλη την ιστορία. Είναι καταγεγραμμένη, Κώστα. Πάμε λίγο να δούμε το προκείμενο. Πού κατατείνει η άποψή σου για το περί το δικαστικού, φαντάζομαι. Κωνσταντίνο, στη μοναρχία στην Ελλάδα ήταν ένας πολύ αρνητικός θεσμός. Επεσόρευσε πολλά δεινά. Με τελευταίο εκείνο τα γεγονότα του 65 που κατέληξαν στη Χούντα, που κατέληξαν στην απώλεια της μισής Κύπρου. Το 75 έγινε βασιλεία, θα κάνουμε και πιο ήρθε 70-30, γιατί ήμασταν πάρα πολύ κοντά και συναισθηματικά. Αν γινόταν το 82, θα ήταν 90-10. Εγώ μετά από όλα αυτά... Εγώ ένα πράγμα λέω, Κώστα. Εάν ο Κωνσταντίνος τώρα, ο εκλοιπών, ο άνθρωπος που προσωπικά τον τιμή... αυτό το σεβόμαστε, το φανό και τα λοιπά. Αυτό είναι, εντάξει, λοιπόν. Εάν δεν είναι θέμα ιδιότητα. Που ήταν και αρχηγός του στρατεύματος, που ακούω αρχιστράτηγος. Αν είχε πει απέναντι στους συνταγματαρχαίους, όχι παιδιά, δεν ορκίζω, συλλαμβάνεστε. Λοιπόν, αλλά φοβήθηκε να το σκοτώσει. Είμαι σύμφωνο σε αυτό που λες. Λοιπόν, μπορεί και να ήταν στο παλάτι ακόμα. Το είπε το 81 ο Χουάν Κάρλος στην Ισπανία και η μοναρχία κλάζει στην Ισπανία. Αγαπητέ Παναγιώτη Στάθη, έχει γραφτεί στα αρχεία ότι ετοιμαζόταν, γιατί μετά από αυτά τα γεγονότα η νίκη της Ένωσης Κέντρου θα ήταν συντριπτική, ετοιμαζόταν χούντα στρατηγών υπό την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου. Ακριβώς. Εκεί κινήθηκε ο Πατακός. Επιτρέπετε, όχι μόνο αυτό. Όπως είναι γνωστό. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στα αρχεία του γράφει ότι ετοιμαζόταν βασιλικό πραξικό με την ανοχή του, εν πάση περιπτώσει, από τον Αρναούτη και τους λοιπούς. Ο Αρναούτης τώρα, τι. Και μετά τη μεταπολίτευση. Μετά τη μεταπολίτευση, με σκοπό και τη φυσική εξόντωση του Καραμαλή, δηλαδή τη δολοφονία του. Πάμε να κάνουμε μια αναδελία. Ορίστε, κύριε Ντάλη. Χωρίσω, το είχα πει. Να πω μια τελευταία κουβέντα. Εγώ ξέρω μια μεγάλη ιστορική αναδρομή. Το θέμα μας είναι ότι υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Ένας άνθρωπος που συνδέθηκε, η ιστορία δεν παραγράφεται, το όνομά του με την ιστορία του τόπου, σήμερα κυδεύεται. Και υπάρχει μια ιστορική φόρτιση. Αλλά αν με την ευκαιρία αυτή. Εσείς βλέπετε κλίμα διχαστικό να υπάρχει πάντως. Εγώ δεν το αισθάνομαι στον κόσμο αυτό το πράγμα. Να σας πω την αλήθεια, ούτε με τον κόσμο που μιλάω, ούτε στους δρόμους κτλ. Από δοκιμασία της πράξεως αυτή. Ποιας? Υπάρχει στον κόσμο. Ποιας πράξεις? Δηλαδή της πράξεως του να μην επιτραπεί το προσκύνημα. Δεν το διαβλέπω εγώ, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να μιλάμε με άλλο κόσμο. Η αλήθεια αλλά... κυδεύεται. Αλλά... Απλώς δεν υπάρχει το πρωτόκολλο αυτό. Διότι έχει λυθεί με το δημοψήφισμα. Ήταν για πολλά χρόνια για το ελληνικό κράτος ένας ιδιώτης, τυπικά νομικά. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να αποτίσει όποια τιμή μέσα του νιώθει ή δεν νιώθει, ας πούμε, σε σχέση με το θεσμό. Για εσάς όμως. Σε σχέση με το θεσμό. Και για εσάς σκι, δεν είναι για όλους μας σκι. Δεν λέει κανείς τίποτα. Δικαίωμά του καθενός. Η πράξη του να προσπαθήσει να ανατρέψει τη Χούντα. Ναι. Τι ήταν, τι πράξη ήταν, ήταν εις βάρος της Ελλάδος αυτό. Τώρα ειλικρινά θέλετε να κάνουμε κουβέντα. Πρώτα φύγε να κάνει Χούντα. Μετά όρκησε τη Χούντα και μετά πήγε να την ανατρέψει. Τι είναι αυτό. Ο Περέτα. Έστω ότι κατάλαβε τώρα. Επειδή είναι πεθαμένος, ας τον τιμήσουμε. Δεν καταλογίζεται. Αυτό έχει λυθεί, αγαπητέ Γιώργο Παπαϊωάννου. Εκρίθη, κύριε Παπαϊωάννου. Εκρίθη. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Εκρίθη. Ούτε αμφισβητώ το πόλητευμα, αλλά δεν αμφισβητώ την πράξη αυτή, ώστε είναι ιδιώτης, ως ιδιώτης θα... Ιδιώτης, ρέλησε μια κυβέρνηση του 53%. Και για να έφυσε τον κόσμο. Πήγε να κατεβρίσει πραξικόπημα όλες τις μέρες. Τον αφήνει, γιατί να αφήνει. 2,5 ώρες. Καλά, εντάξει τώρα, να σας πω. Γιατί εσείς τι τα πάτε, αν... Κανένας τίποτα, εγώ. Λέμε το κράτος τώρα. Άρα, λέτε τι μου λέτε. Ο πολίτης, τον τιμά όπως θέλει. Αν κυδεύεται με τιμές, θα καταλήξουμε ότι κυδεύει το πολίτημα της Ελλάδος. Όχι, αλλά θεωρώ ότι εν προκειμένου... Μιλάμε για την ασυνέπεια που δείχνει το κράτος στους υπηκόρους.
Όχι, εγώ πιστεύω ότι. Αυτή. Εγώ, ναι. Εγώ ακούω αυτό που λέει η κυβέρνηση εν προκειμένου να μην πάει σε μια διχαστική διαδικασία. Και εγώ το ακούω. Εγώ το ακούω και δεν τα ακούω αρνητικά, να σου πω την αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι ήταν η καλύτερη απόφαση που μπορούσε να πάρει. Εγώ πιστεύω τώρα. Αν θέλετε, εγώ θα έκανα και μια άλλη κριτική ότι αφού ήταν ιδιώτη, γιατί χρειάστηκε να εκπροσωπηθεί σε ένα επίπεδο αντιπροέδρου κυβερνήσεω. Αλλά αυτό. Υπάρχει και σε αυτό απάντηση. Αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα κλίμα προφανώ με πολιτικά κριτήρια. Αρχηγό κράτου. Αρχηγή κράτου. Αυτή ήταν η κριτική. Ήταν αυτή. Σα ενημερώνω ότι και με αυτό που λυψό που λέτε ότι έκανε θα το σκίσουν το Μητσοτάκι η αριστερά. Και οι δηλαδή, εσείς πιστεύετε, πιστεύετε ότι θα πάρει ψήφους από την αριστερά με αυτή. Μα δεν είναι θέμα ψηφοφορίας και με ψηφοφορίας. Οι αριστεροί ξέρουν τι ψηφίζουν. Εγώ το να μην ρίχνεις λάδι στη φωτιά σε μία περίοδο προεκλογική εντάσεων, τοξικότητας και όλων αυτών, αυτό εγώ δεν το θεωρώ. Εγώ προσωπικά, τέλος πάντων, το θεωρώ λάθος. Μα όλοι με προσωπικές απόψεις μιλάμε. Αυτό, Όσο υπήρχε όμως ένα καθεστώς βασιλείας, δεν συζητώ για τη Χούντα, δεν ήταν και πολύ εύκολο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ντάλτα μου. Καλημέρα, Κώστα. Θα τα πούμε. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.